Έκατσε, μωρέ, αμέσως. Λίγες εβδομάδες πριν αρχίσουν τα έργα στο Ελληνικό, μέλη φιλοζωικών οργανώσεων έρχονται και παραλαμβάνουν όσα ζώα μπορούν προκειμένου να τα διασώσουν. Έχουν χαρακτήρα κι αυτές, όπως οι άνθρωποι. Κάθε μία έχει το χαρακτήρα του. Στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού υπάρχουν τουλάχιστον 300 σκυλιά και γατιά, καθώς και κάποια ζώα της άγρια φύσης, δηλαδή χελώνες, νυφίτσες, μπούφι και σκαντζόχυροι. Το κομμένο αυτάκι είναι σχήμα κατά τεθέν, ότι μια γάτα αδέσποτη είναι στηρωμένη. Δένεται με τον άνθρωπο, οι γάτες δένονται κυρίως με το χώρο που ζουν. Παιδιά, εδώ είναι κάποιες από τις γάτες όλου του Ελληνικού. Εδώ είναι η περιοχή του Άγιου Κοσμά και είναι γύρω στις 100 γάτες. Ταΐζονται από θελοντές, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, είναι άλλη μία κοπέλα. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και παρατάνε επιπλέον γάτες, δηλαδή το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται και εκεί που είναι 90 αστήρωτες, ξαφνικά έρχεται μια αστήρωτη, 90 στηρωμένες μάλλον, έρχεται μια γάτα αστήρωτη και γεννάει και το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται. Σε λίγο καιρό δυστυχώς θα ξεκινήσουν τα έργα. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας από τους φορείς, δήμος, κράτος κτλ. Και δεν ξέρουμε τι θα απογίνουν όλα αυτά τα ζώα. Μιλάμε για τουλάχιστον 250 με 300 γάτες, μόνο για γάτες. Τα σκυλιά είναι πιο λίγα, είναι γύρω στα 10, συν άγρια ζωή, σκαντζόχυροι, κοράκια, κουκουβάγες, τσαλαπετινούς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχει γίνει ένας βιότοπος στο Ελληνικό και κανείς δεν βγαίνει να πει τι θα γίνουν αυτά τα ζώα. Σε ένα μήνα το πολύ θα μπουν μπουλντόζες και δεν υπάρχει μέρημνα για όλο αυτό. Εδώ που βρισκόμαστε, στην είσοδο του παλιού αεροδρομίου, ζουν περίπου 60 γάτες. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει σε λίγες εβδομάδες όταν οι μπουλντόζες θα μπουν ακριβώς εδώ. Με αφορμή το κάλεσμα που έκανε η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για να προσπαθήσουμε να σώσουμε κάποια από τα εκατοντάδες ζωάκια που ζουν εδώ, συστρατεύθηκα κι εγώ. Έχει σημασία να πούμε ότι τα ζώα μέχρι που ιδιωτικοποιήθηκε πρόσφατα η έκταση συγκεκριμένη, ζούσαν με κατοχύρωση του συντάγματος του ίδιου. Δηλαδή έχουν δικαίωμα, τα ζώα έχουν δικαίωμα να ζουν στο περιβάλλον τους. Η κάθε κυβέρνηση, όλες διαχρονικά, θα πρέπει να λάβουν μέρημνα, ούτως ώστε αυτά τα ζώα, το τι θα γίνουν, πού θα ζήσουν μετά. Εδώ θα μπαίνουν μπουλντόζες, θα τρέχουν φορτηγά. Κάνουμε έκκληση στους δημάρχους των όμορων περιοχών, του Ελληνικού Αργυρούπολης, του Δημάρχου Γλυφάδας, αντιστοίχως του Αλίμου Φαλήρου κλπ. Να δείξουν έμπρακτα, να εκφράσουν την υποχρέωσή τους, σύμφωνα με τον νόμο 4039 του 12. Τι να κάνουν δηλαδή. Τι να κάνουν. Αυτό που όφυλαν να έχουν κάνει, παίρνουν δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο, πρέπει να αυτά τα χρήματα να ελέγχονται ότι πράγματι πηγαίνουν σε στηρώσεις αδέσποτων και σε τρόφιμα για τα αδέσποτα και εμβόλια και φάρμακα για τα αδέσποτα. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και θεωρούμε ότι η περιφέρεια θα πρέπει να αναλάβει το ρόλο της και ιδιαίτερα ο κύριος Πατούλης, ο οποίος είναι γνωστός φιλόζωος, θα πρέπει να πάρει κάποια πρωτοβουλία, ούτως ώστε τα χρήματα που είναι για τα αδέσποτα να πηγαίνουν πράγματι στα αδέσποτα. Κλείνοντας, κάνω μια έκκληση να χρησιμοποιήσετε τη δύναμη που σας δίνει το μέσο που εκπροσωπείτε, ούτως ώστε η εταιρεία που αυτή τη στιγμή είναι ιδιοκτήτρια και είναι τα τελευταία πολλά χρόνια από ό,τι γνωρίζω, πάνω από 5-6 χρόνια, όταν κάποιος στην ιδιοκτησία του έχει κάποια ζώα αδέσποτα, οφείλει
να φροντίζει για την ευζοία τους. Δεν είναι τίποτα σε μια επένδυση κάποιων δισεκατομμυρίων να δοθούν κάποια ελάχιστα χρήματα, δεν θέλουν να τα πάνε σε πανσιόν, σε κάποιο σημείο, με κάποιο κτηνίατρο που να ασχολείται με αυτά τα χρήματα. Ας πληρώσει ελληνικών ΑΕ ένα κτηνίατρο και μια νοσοκόμα. Να φροντίσουν τα ζώα αυτά. Σας παρακαλούμε, μη σκοτώνετε τα ζωάκια. Σας παρακαλώ.